Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Ντάρια ή αλλιώς Έθη Καλενίζη και σήμερα θα σας μιλήσω επιτέλους για την εκπαίδευση στη Σουηδία, το σύστημα σπουδών, πώς γίνεται η εισαγωγή στα πανεπιστήμια, καθώς θα σας πω για τη δική μου εμπειρία σαν φοιτήτρια που είμαι εδώ και 2,5 μήνες. Οπότε θα μπούμε σε βάθος, θα μιλήσουμε για τα κόστη, θα μιλήσουμε για τις ευκαιρίες και φυσικά ό,τι θα σας πω αφορά όχι μόνο τη Σουηδία αλλά όλη τη Σκανδιναβία. Σκέφτηκα να ξεκινήσω με κάποιες γενικές πληροφορίες και έπειτα να μιλήσω συγκεκριμένα για το δικό μου πρόγραμμα. Ανάμεσα στις πιο συχνές ερωτήσεις που δέχομαι είναι αν η εκπαίδευση εδώ είναι δωρεάν ή έχει δίδακτρα. Στη Σουηδία, όπως και σε όλη τη Σκανδιναβία, τα bachelor και τα master είναι εντελώς δωρεάν για τους φοιτητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τα διδακτορικά προγράμματα είναι δωρεάν για όλους τους φοιτητές, ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής τους, αν και συνήθως τα διδακτορικά πληρώνεσαι. Αυτό φυσικά εξαρτάται από το ίδρυμα, από το πανεπιστήμιο, από το πρόγραμμα και από πάρα πολλούς παράγοντες για τους οποίους δεν μπορώ να μιλήσω γενικά, αλλά συνήθως πληρώνεσαι με το μήνα κανονικά και είναι πάρα πολύ καλά τα χρήματα κιόλας. Συγχρόνως, η Σουηδία παρέχει στους φοιτητές της φοιτητικό επίδομα που κυμαίνεται σε 300 με 350 ευρώ το μήνα, αν σπουδάζεις 100% και αν σπουδάζεις 50% είναι λίγο μικρότερο το ποσό, γύρω στα 280 ευρώ το μήνα, δηλαδή 2.800 SEK. Αυτό το φοιτητικό επίδομα δίνεται τόσο σε Σουηδούς όσο και σε φοιτητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν όμως κάποια συγκεκριμένα κριτήρια για να το πάρετε, εάν δεν ζείτε στη Σουηδία τουλάχιστον 2 χρόνια κατά τα οποία εργάζεστε. Τα κριτήρια είναι ότι η εκπαίδευση πρέπει να είναι τουλάχιστον 50%, ότι πρέπει να περνάτε τα μαθήματά σας, ότι συνήθως πρέπει να δουλεύεις παράλληλα με το μάστερ σου ή το bachelor σου τουλάχιστον 10 ώρες την εβδομάδα. Αλλά πολύ ενδιαφέρον εδώ είναι και ότι η εκμάθηση της γλώσσας σε ένα δημόσιο φροντιστήριο γλωσσομάθειας, σαν αυτά που είχα παρακολουθήσει εγώ, πιάνεται σαν εργασία και μάλιστα είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρετε το επίδομα σε αυτή την περίπτωση, αν για παράδειγμα σπουδάζετε σε ένα πρόγραμμα μάστερ και παράλληλα μαθαίνετε τη γλώσσα, ή αν για παράδειγμα σπουδάζετε σε ένα πρόγραμμα μάστερ και εργάζεστε παράλληλα τουλάχιστον 10 ώρες την εβδομάδα. Τέλος, ένα τελευταίο κριτήριο είναι να συγκατοικείτε με κάποιον που εργάζεται στη Σουηδία ή που μαθαίνει τη γλώσσα και άρα πιάνετε σαν εργασία. Παράλληλα, αν δικαιούστε φοιτητικό επίδομα, συνήθως δικαιούστε και φοιτητικό δάνειο που ανέρχεται περίπου στα 700 ευρώ το μήνα και μπορείτε να το πάρετε για όλα τα χρόνια των σπουδών σας. Έχει πάρα πολύ μικρό επιτόκιο και το ξεπληρώνετε πολύ σταδιακά αργότερα από το μισθό σας. Φυσικά εκεί είναι σημαντικό να δείξετε ότι θέλετε να μείνετε στη Σουηδία και μετά το πέρας των σπουδών σας. Είναι όμως και αυτή μια σημαντική βοήθεια. Με ρωτήσατε πάρα πολύ για τις φοιτητικές εστίες που υπάρχουν. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι μπαίνεις σε μια ουρά ανάλογα με την πόλη που σπουδάζεις και τις εστίες που συνδέονται με το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο που είσαι και από εκεί και πέρα μαζεύεις μέρες. Περίπου στις 90% μέρες δικαιούσα ένα δωμάτιο σε κόριντο. Δηλαδή είναι ουσιαστικά ένα δωμάτιο με δική του τουαλέτα και όλα αυτά που χρειάζεται ένας φοιτητής. Απλά το μόνο πράγμα είναι ότι μοιράζεστε την κουζίνα. Αυτά τα δωμάτια κοστίζουν περίπου στα 300 με 400 ευρώ ανάλογα με την πόλη και την περιοχή. Έπειτα υπάρχουν και μικρές γκαρσονιέρες για τις οποίες χρειάζεται να περιμένετε σίγουρα περισσότερες ημέρες. Αυτές κυμαίνονται στα 25 με 35 τετραγωνικά περίπου, που ακούγεται πάρα πολύ λίγο, αλλά με τη σουηδική διαρρύθμιση που κάνουν εδώ, που είναι πολύ αποτελεσματική, νομίζω 35 τετραγωνικά για έναν άνθρωπο είναι μια χαρά, τουλάχιστον για 2-3 χρόνια όσο θα σπουδάζετε. Αυτές είναι αρκετά ακριβές και κοστίζουν στα 600 με 700 ευρώ περίπου. Τέλος, υπάρχει επιλογή να ζήσετε περισσότερα άτομα σε ένα φοιτητικό διαμέρισμα που έχει ας πούμε 2 ή 3 δωμάτια, όπως αυτή τη στιγμή κάνω εγώ. Ωστόσο εγώ δεν ζω στις φοιτητικές εστίες της Ουψάλα, όπου κανονικά δικαιούμαι, αλλά ζω στη Στοκχόλμη επειδή η συγκάτοικος και φίλη μου σπουδάζει εδώ. Οπότε αυτή δικαιούται το διαμέρισμα το φοιτητικό και μπορεί να βάλει ό,τι άτομα θέλει μέσα κανονικά στο πρώτο χέρι συμβόλαιο που έχουμε.
Αυτό είναι αρκετά οικονομικό και εμένα προσωπικά μου κοστίζει γύρω στα 350 με 400 ευρώ το μήνα, γιατί έχω το πιο μεγάλο δωμάτιο, αλλά ανάλογα με ποιο δωμάτιο θα τύχει να έχεις, πληρώνεις και αντίστοιχα. Μία άλλη ερώτηση που μου κάνετε πάρα πολύ είναι αν δίνονται ευκαιρίες στους φοιτητές στη Σουηδία, ακόμα και αν δεν ανήκουν στους πιο καλούς. Πιστεύω ότι αυτό που τελικά μετράει στη Σουηδία, εφόσον δεν είναι μια καθόλου βαθμοθυρική κοινωνία, είναι το πρόγραμμα σπουδών. Για παράδειγμα, αν έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε έναν Ευρωπαίο φοιτητή από ένα πρόγραμμα σπουδών, από το οποίο λείπουν βασικά πράγματα για να καταφέρει να ολοκληρώσει τις σπουδές του στο μάστερ του εδώ, θα επιλέξουν κάποιον που έχει ένα πιο συμβατό, ένα πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών με καλύτερες βάσεις. Γιατί αυτό που θέλουν είναι να μην υπάρχουν dropouts, είναι να ολοκληρώνει ο κόσμος τα προγράμματά του. Συνήθως στα σουηδικά πανεπιστήμια υπάρχουν τρεις βαθμολογικές κλίμακες, το fail, underkänt, το pass, godkänt και το pass με καλό βαθμό ας πούμε, που είναι το well godkänt. Γενικά όμως δεν είναι ότι σε σπρώχνει κανένας να πάρεις very good chance, ας πούμε καλό βαθμό σε κανένα μάθημα. Αυτό που τους νοιάζει και αυτό που σου νοιάζει και εσένα πρακτικά είναι να περνάς μαθήματα και να έχεις την κατανόηση του αντικειμένου περισσότερο από την απλή επίδοση ή την απλή παπαγαλία, ας πούμε. Επίσης, κάτι σημαντικό που πρέπει να λάβουμε υπόψη σαν φοιτητές που ερχόμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι προφανώς υπάρχει μια συγκεκριμένη αναλογία φοιτητών που παίρνουν από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί οι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πληρώνουν τα δίδακτρα. Και γενικά είναι αρκετά υψηλά τα δίδακτρα στη Σουηδία, εντάξει, δεν είναι Αγγλία, αλλά είναι περίπου 7-8 χιλιάρικα το χρόνο, ανά μάστερ για παράδειγμα. Στα bachelor πραγματικά δεν γνωρίζω, οπότε δεν θα πω κάτι. Και αυτό είναι ο λόγος που ίσως δεν θα πάρουν τόσο πολλούς φοιτητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν έχετε ευκαιρίες. Και αν ετηθείτε, ας πούμε, σε 3-4 μάστερ εδώ στην Σουηδία, σίγουρα θα σας πάρουν σε κάποιο και σίγουρα όσοι ερχόμαστε από Ελλάδα έχουμε αρκετά καλά και ανταγωνιστικά προπτυχιακά προγράμματα, οπότε συνήθως είμαστε σε θέση να ανταπεξέλθουμε πάρα πολύ καλά στα μάστερ τα σουηδικά. Θα έλεγα γενικά λοιπόν ότι τα σουηδικά πανεπιστήμια δεν προωθούν τη βαθμοθυρία, αλλά δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στην συνεργασία και τις ομαδικές εργασίες και το πώς να καλλιεργήσετε τα soft skills σας, όπως για παράδειγμα την επικοινωνία, την ομαδικότητα, και αυτό πιστεύω ότι έχει άμεση σύνδεση και με το χώρο εργασίας, όπου θα κληθείτε να εργαστείτε αργότερα. Πόσο εύκολο είναι να συνδυάσεις full-time σπουδές και δουλειά? Θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο εύκολο, όντας φοιτήτρια κι εγώ, να συνδυάσεις αυτά τα δύο πράγματα, γιατί οι σπουδές στη Σουηδία απαιτούν συνεχή παρακολούθηση, συνεχείς εργασίες και πάρα πολύ δουλειά μοιρασμένη, καθημερινή. Δεν καλείσαι ποτέ να βγάλεις την ύλη ενός μαθήματος μέσα σε μια εβδομάδα και να δώσεις 5 μαθήματα σε 10 μέρες. Αλλά εδώ θέλει πολύ επιμέλεια και συνεχή δουλειά. Γενικά όμως η Σουηδία είναι αρκετά ελαστική με τις προθεσμίες, οπότε αν κάτι συμβεί, αν αρρωστήσετε, αν υπάρχει ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο δεν μπορείτε να παραδώσετε την εργασία σας, συνήθως σας δίνουν οι καθηγητές λίγο χρόνο ακόμα για να μπορείτε να δουλέψετε παραγωγικά. Μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις που μου κάνετε είναι ποιο είναι το μηνιαίο budget ενός φοιτητή, και όπως μπορείτε να καταλάβετε αυτό είναι πάρα πολύ προσωπικό, αλλά μπορώ να σας πω σε γενικές γραμμές ότι το επίδομα οι 350 κορώνες καλύπτουν σίγουρα ένα μεγάλο ποσό του νοικίου, σχεδόν όλο το νοικίο, αν έχετε επιλέξει να συγκατοικείτε ή αν έχετε κάποιο corridor room. Και επειδή έχετε το σούπερ μάρκετ, τα έξοδα που μπορείτε να κάνετε με βάση τις ανάγκες που έχετε και τη μεταφορά. Η κάρτα μεταφοράς το μήνα είναι στα 65 ευρώ στη Στοκχόλμη η φοιτητική τιμή. Εγώ για παράδειγμα που πηγαίνω στην Ουψάλα και έχω την κάρτα που είναι για Ουψάλα και για Στοκχόλμη είναι στα 110 ευρώ το μήνα η φοιτητική τιμή. Το μονό εισιτήριο για μία διαδρομή ουσιαστικά για 75 λεπτά αν δεν κάνω λάθος είναι στις 25 κορώνες, δηλαδή 2,5 ευρώ. Οπότε μπορείτε περίπου να υπολογίσετε
σκέφτεται ότι η μεταφορά θα σου κοστίζει περίπου 65-70 ευρώ στο Στοκχόλμη. Αν είστε σε κάποια άλλη πόλη, φυσικά θα είναι πολύ πιο οικονομικά και συνήθως θα μπορείτε να κυκλοφορείτε και με ποδήλατο. Μία φίλη μου αγόρασε ένα μεταχειρισμένο ποδήλατο με 50 ευρώ και είναι σε τέλεια κατάσταση και πραγματικά το παίρνει κάθε μέρα. Φυσικά όχι το καταχύμωνο, αλλά όλους τους υπόλοιπους μήνες, περίπου 7-8 μήνες, μπορείτε πολύ άντα να χρησιμοποιήσετε το ποδήλατο. Το σούπερ μάρκετ φαντάζομαι κυμαίνεται γύρω στα 250-300 ευρώ το μήνα, γιατί είναι αρκετά πιο ακριβό από αυτό της Ελλάδας και δυστυχώς εδώ στη Σουηδία δεν υπάρχουν λαϊκές αγορές, οπότε όλα τα λαχανικά κοστίζουν αρκετά. Τώρα ανάλογα αυτό φυσικά και από τη διατροφή σας και άμα θέλετε να τρώτε έξω ή άμα θέλετε να μαγειρεύετε σπίτι. Οπότε υπολογίζω ότι τα έξοδα ενός φοιτητή το μήνα κυμαίνονται κάπου στα 650-750-800 ευρώ. Που δεν είναι πολύ άσχημα, αν σκεφτείτε ότι στην Αγγλία, για παράδειγμα, πληρώνει τα μεταπτυχιακά το χρόνο τουλάχιστον 5-6.000 ευρώ και μετά το κόστος ζωής είναι τουλάχιστον άλλα τόσα. Με ρωτήσατε πολύ αν υπάρχουν ευκαιρίες για έμιστες πρακτικές ή έρευνα. Όλες οι πρακτικές σχεδόν είναι έμιστες. Υπάρχουν υποχρεωτικές πρακτικές που είναι πολύ σύντομες, που είναι μέσα στο πρόγραμμα σπουδών, για παράδειγμα 2 ή 3 εβδομάδες, οι οποίες δεν είναι επιπληρωμή, γιατί είναι λίγο ανεπίσημες και είναι λίγο πιο πολύ παρακολούθηση παρά εργασία, για να δείτε, ας πούμε, τους διαφορετικούς χώρους που μπορεί να θέλετε να εργαστείτε. Αργότερα όμως υπάρχουν μεγάλες πρακτικές, 6-9 μήνες, όπως είναι και η δικιά μου, η οποία θεωρείται κανονική εργασία, φυσικά λέγεται πρακτική, αλλά μαθαίνει ουσιαστικά και εκπαιδεύεσαι στο συγκεκριμένο τομέα που έχεις επιλέξει. Επίσης υπάρχουν προαιρετικές πρακτικές ή summer jobs, όπως τα λέμε εδώ, που είναι ουσιαστικά κάτι ανάμεσα σε δουλειά και πρακτική, και αυτά είναι συνήθως επιπληρωμή, αλλά αυτό εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αν η καλοκαιρινή σας πρακτική είναι εντός του πανεπιστημίου ή αν είναι ένα πιο επίσημο summer job σε κάποια ιδιωτική μεγάλη εταιρεία ή σε κάποια εταιρεία που συνεργάζεται με το πανεπιστήμιο. Τα διδακτορικά, όπως σας είπα ήδη, είναι σχεδόν όλα επιπληρωμή και είναι πάρα πολύ καλά τα χρήματα. Οπότε συνιστώ τη Σουηδία για διδακτορικό. Τέλος, τι χρειάζεται για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Με ρωτήσατε πάρα πολύ και για το επίπεδο των γλωσσών, οπότε θα τα πάρω όλα με τη σειρά και θα σας τα αναλύσω. Για τα προπτυχιακά χρειάζεται σίγουρα το πολιτήριο λυκείου, το οποίο αντιστοιχείται με το σουηδικό σύστημα και οπότε σας βγαίνουν συγκεκριμένες μονάδες, οι οποίες σας δίνουν και τη δυνατότητα να μπείτε σε κάποιο σουηδικό πανεπιστήμιο και να σπουδάσετε σε προπτυχιακό επίπεδο. Συνήθως τα προπτυχιακά προγράμματα είναι ωστόσο στα σουηδικά, οπότε χρειάζεται ή τίσος από την Ελλάδα ή αν μένετε ήδη εδώ στη Σουηδία, μπορείτε να πάρετε το Svenska 2 L3, Svenska som andra språk, από κάποιο δημόσιο φροντιστήριο γλωσσομάθειας. Μπορείτε να κοιτάξετε αυτό το βίντεο για να μάθετε λίγο περισσότερα για τα φροντιστήρια γλωσσομάθεια. Στο bachelor χρειάζεστε και αγγλικά, γιατί είναι μια εξαιρετικά αγγλόφωνη κοινωνία ή σουηδική, το οποίο πρέπει να είναι ή IELTS διετίας ή proficiency, ή αντίστοιχα, αν ζείτε ήδη εδώ, μπορείτε να πάρετε από κάποιο δημόσιο φροντιστήριο γλωσσομάθειας, yeah. Να παρακολουθήσετε ανάλογα με το τι χρειάζεται το πανεπιστήμιο που θέλετε, το IELTS KFEM, SEX, LRHU, δηλαδή IELTS K5, 6 ή 7. Συνήθως θέλουν κάπου ανάμεσα στο 5 με 6, αλλά είναι καλό να έχετε το πιο ψηλό που είναι το 7, που δεν είναι και πολύ διαφορετικό και δεν είναι πολύ δύσκολο. Δεν θα έλεγα σε καμία περίπτωση ότι είναι σε επίπεδο ελληνικού proficiency Cambridge, αλλά είναι καλό να το έχετε σε περίπτωση που το χρειαστείτε στο μέλλον, γιατί ποτέ δεν ξέρετε. Τα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα χρειάζονται το πτυχίο σας. Συνήθως ένας βαθμός πάνω από 7 είναι υπεραρκετός. Ένα συμβατό πρόγραμμα σπουδών, όπως σας είπα και πριν, έτσι ώστε να είναι σίγουροι ότι θα ολοκληρώσετε τις σπουδές σας. Αν τώρα σας λείπουν μαθήματα για να μπείτε σε μεταπτυχιακό ή προπτυχιακό πρόγραμμα, για παράδειγμα μαθηματικά, φυσική, χημεία, αν αποφασίσετε να αλλάξετε κατεύθυνση και να κάνετε ένα μεταπτυχιακό το οποίο είναι λίγο πιο θετικό ή λίγο πιο θεωρητικό, μπορείτε αυτά τα μαθήματα πάλι να τα κάνετε στο δημόσιο φροντιστήριο γλωσσομάθειας Comvux και να αποκτήσετε έτσι τα κριτήρια για να μπείτε στο πανεπιστήμιο. Τα μεταπτυχιακά συνήθως είναι όλα στα αγγλικά και χρειάζονται IELTS
σπουδές ή proficiency. Και αφού πιστεύω ότι έχω απαντήσει στα βασικά σας ερωτήματα σε σχέση με την εκπαίδευση, μπορείτε φυσικά να μου γράψετε από κάτω στα σχόλια άλλες ερωτήσεις που έχετε. Και αν είναι σύντομες, μπορώ να απαντήσω κατευθείαν εκεί. Αν είναι πιο μεγάλες και εκτενείς, μπορώ να κάνω ένα δεύτερο part σε αυτό το βίντεο για να σας απαντήσω. Αλλά πάμε να μιλήσουμε και για το δικό μου πρόγραμμα σπουδών, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα έχετε πάρα πολλές απορίες. Το δικό μου πρόγραμμα σπουδών, θα σας το βάλω στο κουτί περιγραφής, είναι ένα πρόγραμμα συμπλήρωσης σπουδών για να αποκτήσω εγώ σαν ψυχολόγος στη Σουηδία άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Οπότε ουσιαστικά έχει τη μορφή ενός master, το οποίο έχει στόχο να μας εξοικειώσει με τους νόμους στη Σουηδία, το σύστημα στη Σουηδία που αφορά τους ψυχολόγους, τις διαφορετικές ορολογίες που αφορούν την ψυχολογία, μας εξοικειώσει με διάφορα ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται εδώ και πολύ σύντομα μέσα στο πρόγραμμα σπουδών ξεκινάμε να έχουμε κανονικούς ασθενείς καθώς και εποπτείες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πάρα πολύ ταχύρυθμο και εφαρμοσμένο πρόγραμμα. Τι γίνεται τώρα στη δική μου περίπτωση? Εγώ έχω πάθει αρκετά εγκεφαλικά το τελευταίο δίμηνο. Αφενός γιατί είμαι η πιο μικρή στο πρόγραμμα, ο μέσος όρος πιστεύω ότι κυμαίνεται γύρω στα 32 χρόνια. Φυσικά αυτό αλλάζει από χρονιά σε χρονιά, αλλά γενικά τείνουν οι ηλικίες να είναι λίγο πιο μεγάλες, γιατί τα άτομα αυτά με τα οποία σπουδάζω αυτή τη στιγμή έχουν εργαστεί τουλάχιστον 5-6 χρόνια και στις χώρες καταγωγής τους. Οπότε ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο, είμαι αυτή που είμαι το λιγότερο χρόνο στη Σουηδία. Δεν έχω καν κλείσει τα 2 χρόνια. Μπήκα ουσιαστικά στο πανεπιστήμιο όταν ήμουν 1,5 χρόνο εδώ. Και το επόμενο άτομο που ας πούμε είναι το λιγότερο καιρό στη Σουηδία είναι 4 χρόνια. Οπότε αυτόματα η κατάρτιση που έχουν στη γλώσσα είναι αρκετά καλύτερη από αυτή που έχω εγώ. Και τρίτον, είναι όλα στη σχολή. Και όλες οι διαλέξεις έχουν υποχρεωτική παρακολούθηση γιατί κάνουμε πάρα πολλές ομαδικές εργασίες και ομαδικές ασκήσεις στις οποίες εξασκούμε όλες τις ικανότητες μας στην ομιλία και φυσικά τη γλώσσα. Είναι αρκετά πιο δύσκολα από ό,τι τα περίμενα, γιατί εγώ περίμενα ότι σε ένα βαθμό θα είναι από το Zoom. Προφανώς ήξερα ότι θα είναι στα σουηδικά. Αλλά είναι, νιώθω, ένα συνδυασμός από πράγματα που με δυσκολεύει, όπως για παράδειγμα τα πολύ πρωινά μαθήματα που σημαίνει ότι πρέπει να ξυπνάω 6:30-7 η ώρα το πρωί για να πηγαίνω εκεί στις 9, γιατί χρειάζομαι περίπου 1,5 ώρα να ταξιδέψω με το τρένο. Είναι ότι είναι πάρα πολλές ώρες τα μαθήματα, είναι ότι πρέπει να περνάμε πάρα πολύ χρόνο μαζί κάνοντας ασκήσεις και όλα αυτά εμένα από εκεί που έχω έρθει από την Ελλάδα, που δεν είχαμε πολλές ομαδικές εργασίες και ομαδικές ασκήσεις, μου είναι λίγο όλα καινούρια. Ωστόσο το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, δύσκολο αλλά ενδιαφέρον. Αυτό που επίσης θέλω να πω είναι γενικά ότι εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να έχετε πολλά μαθήματα ταυτόχρονα, αλλά συνήθως ξεκινάτε ένα μάθημα το οποίο διαρκεί 4, 5, 8 εβδομάδες, δίνετε την εξέταση και μετά ξεκινάτε το επόμενο μάθημα και πάει κάπως έτσι. Άντε το πολύ να έχετε 2 μαθήματα ταυτόχρονα. Οπότε είναι πολύ διαφορετικό από το σύστημα της Ελλάδας, όπου έχουμε 5-6 μαθήματα ταυτόχρονα και μετά δίνουμε μια μεγάλη εξεταστική, η οποία ναι μεν είναι πολύ απαιτητική, αλλά αρκεί 1,5 μήνας διάβασμα. Εδώ είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, γιατί πραγματικά πρέπει από τη μέρα 1 να ξεκινήσεις να διαβάσεις, να κοιτάς τα PowerPoint, να είσαι σε επαφή με το αντικείμενο, να κάνεις εργασίες ομαδικές, ατομικές, και να έχεις συνέχεια τέλος πάντων τριβή με το αντικείμενο και να διαβάζεις πρακτικά συνεχώς, γιατί δεν θα σου φτάσουν οι 3 μέρες που θα έχεις στο τέλος για να προετοιμαστείς για την εξέταση. Γενικά τα έχω βρει λίγο σκούρα, δεν θα σας πω ψέματα, δεν περνάω πολύ καλά, αλλά προσπαθώ να σκεφτώ ότι αυτό ήταν αυτό που ήθελα και αυτό είναι αυτό που πρέπει να κάνω για να καταφέρω να δουλέψω εδώ σαν ψυχολόγος, γιατί εμένα αυτός είναι ο στόχος. Οπότε πρακτικά μετά από αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι 1,5-2 χρόνια, οπότε στο δικό μας πρόγραμμα η κάθε μία από εμάς, ανάλογα και με την προσέγγιση που θέλει, αν θέλει να γίνει ψυχολόγος ψυχοδυναμικής ή γνωστικής συμπεριφορικής προσέγγισης, έχει ένα δικό της προσωπικό πλάνο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο πρακτικά αποτελείται από τα μαθήματα
που λείπουν στην κάθε μία από τον bachelor ή που είναι πολύ σημαντικά να τα έχει κάποιος όταν θέλει να εργαστεί σαν ψυχολόγος στη Σουηδία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες μας έχουμε διαφορετικά μαθήματα και θα ακολουθούμε το πρόγραμμα σπουδών των Σουηδών με βάση αυτά που μας λείπουν ή αυτά που θέλουμε να εξειδικευτούμε. Και μετά από αυτό το πρόγραμμα που είναι 1,5 έως 2 χρόνια ανάλογα με το προπτυχιακό και τις ανάγκες που έχει ο καθένας ή κάθε μία, θα κάνουμε μία 9-μηνη επιπληρωμή πρακτική, η οποία είναι υποχρεωτική, και μετά από αυτό, αν όλα πάνε καλά, που ελπίζω να πάνε, θα πάρουμε την άδεια άσκηση επαγγέλματος και θα εργαστούμε στη Σουηδία. Οπότε αυτό είναι το μικρό δικό μου recap. Θα σας δίνω περισσότερο feedback και κατά τη διάρκεια. Έχω αυτή τη στιγμή δώσει ένα μάθημα το Σεπτέμβρη, το οποίο το αποτέλεσμα δεν έχω πάρει. Και τώρα έχω το επόμενο μάθημα, το οποίο είναι ψυχοπαθολογία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τρέμω κυριολεκτικά, γιατί θα κάνουμε πάρα πολύ και από το DSM, που είναι πολύ επίσημη ορολογία και πολύ ιατρική ορολογία ενίοτε. Οπότε θέλει πάρα πολύ καλό διάβασμα και πολύ οργάνωση. Αυτά νομίζω είχα να πω για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο και να σας κάλυψε. Θα κάνω και ένα δεύτερο μέρος, όπως είπα, αν δω ότι υπάρχουν πολλές απορίες και υπάρχουν πράγματα που δεν έχω πει και που έχω να δώσω κάποιο insight, να σας δώσω κάποιες πληροφορίες ακόμα, γιατί προφανώς και εγώ δεν είμαι σύμβουλος σπουδών, δεν ξέρω τα πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το σημερινό βίντεο και ελπίζω να τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Bye!